13 Δοδεκάτου του 43 Διήγημα του Γιώργου Ιωάννου Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη Φτάνω στο σημείο να πω πως ίσως θα ήταν καλύτερα να μην είχα πατήσει ποτέ μου σε εκείνο τον τόπο της ομαδικής εκτελέσεως. Κι άλλες φορές έτυχε βέβαια να επισκεφθώ τόπους μαρτυρίου ή ομαδικής ταφής. Η γη της πατρίδας μας είναι παραγεμισμένη με κόκαλα παλικαριών. Μα ποτέ μου δεν ταράχτηκα και δεν έκλεψα τόσο όσο αυτή τη φορά. Αυτό ασφαλώς έγινε γιατί την ώρα που βρέθηκα εκεί, μια γυναίκα και ένας άντρα, αδέλφια άνοιγαν τον τάφο του μικρότερου αδελφού τους που είχε εκτελεστεί πριν από 20 χρόνια. Πλησίασα και όταν κατάλαβα τι συνέβαινε, σιγοκάθισα πάνω στα πόδια μου σε μια άκρη. Και τώρα που η ψυχή μου έχει κολλήσει εκεί, μου φαίνεται πως θα μείνω για πάντα, σαν ένα αγριόχορτο καθισμένος δίπλα σε εκείνο τον τάφο. Και μακάρι να γινόταν έτσι. Τότε που πρωτοζήγωσα το σκάψιμο με την αξίνα είχε προχωρήσει. Εξάλλου δεν τον είχαν θαμμένο καθόλου βαθιά. Μάλλον γυναίκες θα είχαν φροντίσει για την ταφή του, σε λίγο ένα-ένα άρχισαν να ξεφυτρώνουν τα κόκαλα. Ήταν κατακίτρινα, με λιγό καστανό χώμα κολλημένο πάνω τους. Η γυναίκα με ένα τσεμπέρι στο κεφάλι σχεδόν γονατιστή, αφού τα ξέπλαινε λίγο με κόκκινο κρασί, τα ράδιαζε ευλαβικά μέσα σε μια κάσα χαρτονένια από αυτέ τη Αμερικάνικη βοήθεια. Σε όλα αυτά δεν υπήρχε τίποτα το αειδιαστικό ή το τρομακτικό, Άλλωστε το παιδάκι ήταν 16 χρονών όταν μαρτύρησε και πιστεύω χωρίς αμφιβολία πως θα έχει αγιάσει. Στο χώμα δίπλα ήταν μπηγμένο ένα κερί και στο θυμιατό σιγό και γευθυμίαμα. εβοδίαζε όλος ο τόπος. Λέξη δεν έλεγαν, ούτε ακούγονταν κλάμα. Καταλάβαινα όμως πως τα μάτια του τρέχαν, γι' αυτό έσκυψα το κεφάλι μου προς το χορτάρι και δεν προσπαθούσα ούτε τολμούσα να τους κοιτάξω. Πολλοί ήταν και που με άφηναν κοντά τους μια τέτοια ώρα. Μονάχα όταν βρέθηκε το κρανίο, άκουσα τον αδερφό να λέει βραχνά «Η χαριστική βολή». Ήταν μια μικρή τρύπα λίγο πιο πάνω από το μέτωπο. Είχα γίνει πια ένα με το χώμα, έτσι ένιωθα. Τώρα σκέφτομαι πως έπρεπε να προσκυνήσω αν και είμαι τόσο ανάξιος. Κοίταζα συνεχώς ένα βραχάκι κοντά μου και τις λιχίνες του. Αυτό σίγουρα θα ήταν και τότε εδώ και το παιδί θα το είδε, ίσως και να το ζήλεψε. Μπορεί να ήταν και εκείνο το αρκετά μεγάλο δέντρο, αν και δεν αποκλείεται να έχει μεγαλώσει πιο γρήγορα, εφόσον βρήκε άφθονο λίπασμα από τόσο αίμα και τόσες εκατοντάδες κορμιά. Καλά θα ήταν να μπορούσε να μεταμορφώνεται ο άνθρωπος όταν πέφτει σε μεγάλο κίνδυνο ή να ανοίγει η γη και να τον κρύβει. Εγώ τουλάχιστον έτσι παρακαλούσα όταν βρέθηκα σε κάτι τυποτένιους κινδύνους που είναι ντροπή και να τους σκέφτομαι ακόμα. Πάντως θυμούμε πως εκείνες τις στιγμές λάτρευα και πρόσεχα όσο ποτέ τα άψυχα αλλά και τα έντομα και τα φυτά και τα πουλιά. Σε αυτό ακριβώς στηρίζομαι και πιστεύω πως έτσι θα νιώσε και αυτό εκείνη την ώρα. Εξάλλου ήταν τις ηλικία μου. Δεν είναι δυνατόν να διαφέρω και τόσο πολύ από τους άλλους. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Κι όμως η κάποια διαφορά είναι που με καίει. Πάνω στην κορφή του λόφου έχουν στήσει ένα τεράστιο κάτασπρο σταυρό και παρακάτω στην πλαγιά είναι σχηματισμένη με άσπρες πάλι πέτρες η ημερομηνία Δεκατρείς Δωδεκάτου του 43. Λογάριαζα όταν γυρίσω σπίτι να ψάξω για εκείνο το ημερολόγιό μου που μπόρεσα να κρατήσω μέρα με τη μέρα τότε. Τι να έγινε άραγε εκεί σε εμά αυτή τη μέρα. Κι έτσι... Καθώς είχα απομονωθεί κοιτάζοντας το ρηχό μνήμα του χωριατόπουλου, άρχισα να ψιθυρίζω ανεπαίσθητα το αντρίκιο εκείνο μυρολόγι, που μόνο τα λόγια του ξέρω και όχι το σκοπό μαστόρικα λαβριτινή και μαρμαροχτιστάδες που πελεκάτε μάρμαρα και φτιάχνετε κυβούρια, φτιάχτε και μένα να καλό, καλύτερο απ' τα άλλα. Όμως, ένα μπουλούκι εντόπιοι τουρίστες φάνηκε να μπαίνει μέσα στο ιερό περίβολο. Στάθηκαν γύρω από το ελεϊνό για μια τέτοια θυσία και νοτάφιο. Φαίνονταν από τους μορφωμένους και δεν μπορώ να πω πως η στάση τους δεν ήταν σεμνή. Κατέθεσαν μάλιστα ένα καλοκαμωμένο δάφρινο στεφάνι και κατόπι κράτησαν ένα λεπτό σιγή. Κάποιος τους άρχισε να διαβάζει από ένα χαρτί το ιστορικό της εκτελέσεως των 1200 ανθρώπων. Ήταν τόσο ψυχρή περιγραφή, ώστε αμέσως υπέθεσα πως σίγουρα θα τα είχε ξεσηκώσει από την τελευταία Ύστερα σκόρπισαν μιλώντας δυνατά ή χαχανίζοντας. Πολλοί ήρθαν τριγύρω μας. Και φυσικά αμέσω άρχισαν τι ερωτήσει, ιδίω οι γυναίκε. Το παλικάρι με την αξίνα απαντούσε, πιέζοντα ολοφάνερα τον εαυτό του. Φαινόταν καθαρά πω θεωρούσαν σχεδόν ευτυχία του και σπουδαίο συμπλήρωμα στι συγκινήσει τη εκδρομή, την ανακομιδή που πέτυχαν πάνω στην ώρα. Ο αδελφό μάλιστα ζαλίστηκε τόσο για μια στιγμή, ώστε έκανε το λάθο να του δείξει ακόμα και το κρανίο με τη χαριστική βολή. Αυτό όμω θα ήταν πέρα από τα όρια της αντοχής τους γιατί αμέσως πρόσεξα μια κίνηση για απομάκρυνση. Κάποιος τους θύμισε πως η ώρα περνάει. Εκείνη τη στιγμή η σκημένη γυναίκα τους γύρεψε αν έχουν καμιά εφημερίδα για να σκεπάσει τα κόκαλα. Πολλοί προθυμοποιήθηκαν από εφημερίδες, άλλο τίποτα και τι εφημερίδες. Πήραν να κατηφορίζουν. Μετά από λίγα βήματα άναψε ζωηρή συζήτηση ανάμεσά τους, σαν να μην ήμασταν κι εμείς λίγο πιο πάνω. Ένας ακούστηκε να φωνάζει με θυμό «Καλά τους έκαναν αφού οι άλλοι σκότωσαν στρατιώτες του κατακτητή». Κανένας δεν αντιμίλησε, ήταν και κάποιος με στολή μαζί τους. «Μουρθέ να πέσω απάνω σε εκείνη την άτιμη φωνή και να τη στραγγαλίσω άγρια προτού προφτάσει να προχωρήσει». Αλλά την άκουσαν βέβαια συγχρόνω και τα δύο αδέρφια και έσκυψαν πιο πολύ κατά το χώμα, σαν να φάγαν καμτσικιά, αλλά και σαν μαθημένοι από κάτι τέτοια. Κατόπιν ο άντρα άφησε την αξίνα. Δεν υπήρχαν άλλο τα άλλα κόκαλα. Η αδελφή του έσβησε το κερί και πήρε το θυμιατό. Τα κόκαλα έμειναν ασκέπαστα. Η βρωμερή εφημερίδα κυλιόταν πάνω στα χόρτα. Έμεινα ξοπίσω και με πήρε το παράπονο. Δεν ήμουν γνωστός τους ή συγγενείς τους για να με πάρουν μαζί τους όπως θα ήθελα. Εγώ τα έχω καταφέρει να χωρώ και να ταιριάζω μονάχα με κάτι τέτοιο σαν αυτούς του Πούλμαν. Γι' αυτό ξεκίνησα για το πιο λαϊκό καφενείο και στο δρόμο συνέχεια έλεγα «Θεέ μου, μη μ' αφήνει ούτε καλημέρα να έχω πια με τέτοια δίθενε ξευγενισμένα υποκείμενα».